Ελληνίδες, Συνέλληνες, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Συν Αθηνά με τον Γρηγόρη Κωσιβάκη που σας μιλά και τον Γιώργο Λεκάκη. Εδώ και αρκετά χρόνια ο ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί ότι κάποια κέντρα προωθούν μια πολιτική η οποία φαντάζει παράτερη με όσα ο ελληνικός λαός γνωρίζει όλα τα τελευταία, τους τελευταίους αιώνες της ύπαρξής του. Δηλαδή, ότι είναι περιτριγισμένος από κάποιους λαούς που στο παρελθόν είχε μία αντιπαλότητα, αλλά κυρίως έχει απέναντί του μία Τουρκία, με την οποία από τους αιώνες που οι Τούρκοι εμφανίστηκαν στη Μικρά Ασία, βρίσκεται σε διαρκή διαμάχη, πάντα αμυνόμενος και ποτέ επιτιθέμενος, ακριβώς γιατί ο λαός αυτός από την πρώτη στιγμή της εμφανίσεώς του έχει επιδείξει μία επεκτατικότητα και μία βαρβαρότητα η οποία άφησε ματωμένα ίχνη στους αιώνες που πέρασαν. Γιώργο. Γρηγόρη, όπως τα λες είναι και ακόμα πιο συγκεκριμένα μπορούμε να τα πούμε τα πράγματα. Είναι ότι οι λαοί οι οποίοι αιματοκύλησαν τον ελληνισμό, την περιοχή μας, δεν είναι γειτονές μας. Ήρθαν εδώ. Κατοικούσαν στα βάθη κάποιας Ασίας, κάποιου Κάφκασου, κάπου αλλού, εν πάση περιπτώσει, πολύ μακριά από την περιοχή της Αιγαϊκής χώρας, και ήρθαν εδώ πέρα ως κατακτητές. Δεν ήρθαν με ειρηνικό σκοπό, ούτε ήρθαν με τα καλύτερα των συναισθημάτων. Ήρθαν σαν άρπαγες, βίασαν και λαιλάτισαν τους φιλήσυχους ανθρώπους που ζούσαν σε αυτήν την περιοχή, οι οποίοι ήταν νοικοκυρέοι, οι οποίοι είχαν έναν πολιτισμό χιλιάδων χρόνων. Τα ανέτρεψαν όλα με πόλεμο, με τσεκούρι και φωτιά και εγκαταστάθηκαν, θρονιάστηκαν σε αυτήν την περιοχή. Μέσα σε αυτούς έχω και τους Τούρκους και τους Βούλγαρους και τους Σλάβους και τους Αλβανούς. Κανείς από αυτούς δεν είναι γηγενής σε αυτήν την περιοχή. Και ανθρωπολογικά και ιστορικά. Και μάλιστα υπάρχουν ακόμη και αιματολογικές αναλύσεις του Πανεπιστημίου των Πατρών, των Παρισίων, συγγνώμη, που τα αποδεικνύουν αυτά. Δηλαδή το όραμα του Ρήγα Φεραίου δεν ήταν ένα όραμα που το συνέλαβε ο άνθρωπος επειδή κοιμόταν και δεν ήξερε τι να κάνει και είχε μια ιδέα να συλλάβει. Ήταν ένα όραμα άκρος επιστημονικό πέραν του εθνικού. Πέραν από αυτό όμως θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στο πέρασμα των αιώνων οι άλλοι γειτονικοί λαοί μπορεί να άμβληναν αυτά τα ένστικτα και αυτές τις τακτικές. Εκείνοι οι οποίοι δεν σταμάτησαν ποτέ να τα επιδεικνύουν και διαχρονικά τα επιδεικνύουν μέχρι σήμερα είναι οι Τούρκοι. Φαντάζει λοιπόν πολύ περίεργο στις ημέρες μας να υπάρχει μια ενορχίστρωση, όπως είπα, από κάποια κέντρα που για μας, που δεν μας χρηματοδοτεί κανείς και κανείς δεν μας βάζει να πούμε αυτά που λέμε. Και δεν μας καπελώνει ως εκ τούτου. Είμαστε άνθρωποι διανοούμενοι, Έλληνες πατριώτες, οι οποίοι ενδιαφερόμαστε για την πατρίδα μας. Και όπως οι προγονείς μας, είμαστε διατεθειμένοι να διαθέσουμε το είναι μας για αυτήν και τη σωτηρία της, αν αυτό χρειάζεται. Βλέπουμε λοιπόν μια ενορχίστρωση να περάσει ένα μήνυμα ότι βρε παιδιά, τι έχουμε να μοιράσουμε με τους Τούρκους. Ακόμη και στην τουρκοκρατία, αυτή την βάρβαρη περίοδο που θεωρείται η πιο σκοτεινή στα χρόνια της ελληνικής ιστορίας, επιχειρείται να παρουσιαστεί περίπου ως ιδυλιακή. Ακούσαμε πρόσφατα σε τηλεοπτικές εκπομπές, σε δημοσιεύματα διαβάσαμε, ότι η τουρκοκρατία, αυτή η περίοδος η τόσο μαύρη και ματωμένη στα χρόνια της ελληνικής ιστορίας όπως έχει καταγραφεί, ήταν περίπου ιδυλιακή. Ότι οι Τούρκοι κατακτητές έφεραν ευημερία, καλλιεργήθησαν οι αγροί, ότι αρδεύτηκαν τα χωράφια των Ελλήνων, ότι οι σχέσεις μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων ήταν αγαστές κλπ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό. Και το ερώτημα δεν είναι αν κάποιος δεν το ξέρει και δεν μπορεί να διαβάσει κάποια πράγματα και να τα πει. Το θέμα είναι αν τα ξέρει και παρόλα αυτά λέει αυτά τα ψέματα. Είτε αποκρύπτει είτε διαστρεβλώνει. Έτσι. Γιατί αυτό πρέπει λοιπόν εμείς να ερευνήσουμε σήμερα. Όσο λοιπόν μιλούσες, έβλεπαν οι φίλοι μας ένα κατάστοιχο, έτσι λέγονταν τότε, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Κοιτάπια, αυτό που βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση, το οποίο έδειξε η συγκεκριμένη εκπομπή και έλεγε ότι είναι ένα αποδεικτικό, είναι ένα κατάστοιχο, είναι μία καταγραφή, οικονομική καταγραφή, και έλεγε η συγκεκριμένη εκπομπή ότι αυτό εδώ αποδεικνύει ευημερία το πρώτο καιρό της Οθωμανικής κυριαρχίας. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι τουρκοκρατία, είναι Οθωμανοκρατία. Γιατί οι Τούρκοι είναι μια μειονότητα μέσα στον Οθωμανικό πληθυσμό. Αλλά κυριαρχούν. Αλλά κυριαρχούν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν,
Αυτό δεν είναι αποδεικτικό στοιχείο. Οι οικονομικοί δείκτες δεν λένε τίποτα. Άλλωστε, ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν οι οικονομικοί δείκτες ευημερούν, δυστυχούν οι άνθρωποι. Αυτό το πράγμα είναι αυταπόδεικτο και γνωστό ότι σπάσει σήμερα. Πρέπει να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν και μια επίφαση έτσι, ακαδημαϊκή, καλύπτονται πίσω από πανεπιστήμια, πίσω από κάποια κέντρα τα οποία είναι γνωστά, άγνωστα, τα οποία είναι επώνυμα, ανώνυμα, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι. Πρέπει να ρωτήσουμε ορισμένα πράγματα και να τα θέσουμε επιτάπητος. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας είναι Αθηνά, θα ασχοληθεί με την πρώτη περίοδο της Οθωμανοκρατίας στην Ελλάδα. Τα πρώτα χρόνια, κυρίως τα 200 χρόνια θα ρω μετά την άλωση. Συμφωνώ, αλλά θα στοχεύσουμε, πιστεύω και ίσως διαφωνήσουμε λίγο σε αυτό, όχι στο τι είπαν κάποιοι, αλλά στο τι είναι η αλήθεια. Ναι, ναι. Και η αλήθεια προκύπτει μέσα από συγγράμματα. Έχω ένα σύγγραμμα εκπληκτικό, το οποίο θα έπρεπε να διαβάζετε και να διδάσκετε στα σχολεία, «Η τουρκοκρατούμενη Ελλάς» του Κωνσταντίνου Σάθα, ναι, ναι, που εκδόθηκε στον προπερασμένο αιώνα. Υπάρχει ο αρωματολισμός της Πελοποννήσου του Τάκη Κανδυλόρου, που περιγράφει για τις επαναστατικές κινήσεις με τα πρώτα χρόνια της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης, τι γινόταν στο Μοριά και κατ' επέκταση στα νησιά και στη Ρούμενη. Υπάρχουν πλήστα όσα βιβλία λοιπόν και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία λένε τα ακριβώς αντίθετα. Επίτρεψέ μου λοιπόν να το αρχίσω έτσι. Θα πρέπει λοιπόν ο ελληνικός λαός να σκεφτεί την εποχή εκείνη. Ξαπλωμένος ίσως στον καναπέ του σήμερα, αλλά δεν ήταν έτσι τότε. Έχουμε λοιπόν μία κατάκτηση η οποία προκαλεί τρόμο στους παιδινούς κυρίως πληθυσμούς και στις πόλεις οι οποίες καταλαμβάνονται εύκολα, γιατί η προηγηθήσα παρικμασμένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε κάνει ό,τι ήταν δυνατόν για να τους φέρει μέσα στη Βαλκανική και να κατακτήσουν τη Μικρασία. Λοιπόν, όλοι οι ιστορικοί περιγράφουν, Απόστολος Βακαλόπουλος, Σάθας κλπ, ότι οι Έλληνες έφυγαν προτροπάδι και πήγαν εκεί που ήταν το καταφύγιο του ελληνισμού όλα τα χρόνια. Στα ελληνικά βουνά. Στα ψηλά βουνά. Οι πληθυσμοί λοιπόν που ήταν στην ορεινή Ελλάδα, και η ορεινή Ελλάδα είναι το 70-80% της χώρας μας, είχαν τόσο πληθυσμό που δεν τον είχαν οι πόλεις και οι κάμποι. Πρέπει να σου υπενθυμίσω, και το ξέρεις πολύ καλά γιατί είσαι και υπηρώτης, ότι το Σιράκο και οι Καλαρίτες τότε είχαν μεγαλύτερο πληθυσμό από ό,τι έχει σήμερα το Αγρίνιο. Θα σου συμπληρώσω ότι η Μοσχόπολης είχε 60.000 κατοίκους. Καλά, η Μοσχόπολη ήταν διαβαλκανικό κέντρο, τεράστιο κέντρο. Δηλαδή, διαβαλκανικό κέντρο. Σαν πρωτεύουσα των Βαλκανίων ήταν τότε. Ακριβώς. Πλούτο και με δημιουργία. Ναι, επειδή μπορεί να μην την ξέρει ο κόσμος τη Μοσχόπολη σήμερα, γιατί δεν ανήκει στην. Δεν υπάρχει στην ουσία πια. Ναι, δεν ανήκει στα όρια του σημερινού ελληνικού κράτους, αλλά το Σιράκο και Καλαρίτες, που είναι δύο χωριά που σήμερα φυτοζωούν και το χειμώνα έχουν 5 κατοίκους και 2 φύλακες. Έτσι, εκείνη την εποχή είχαν μεγαλύτερο πληθυσμό ίσως και από την Πάτρα. Και τα μπελάκια και παρακάτω άλλες πόλεις. Τα μπελάκια για άλλο λόγο. Ορεινά χωριά. Αργότερο. Όλα τα ορεινά χωριά έτσι αναπτύχθηκαν και δέχτηκαν μια πολύ μεγάλη εισρωή μεγάλων ομάδων πληθυσμών και που δεν ήταν ντόπιοι. Δηλαδή δεν πήγανε οι υπηρώτες στα υπηρωτικά χωριά ή Πελοποννήσι, στα Πελοποννήσια χωριά, φεύγοντας από την Κωνσταντινούπολη και τις άλλες. Όχι, είχαμε μετακινήσεις πληθυσμών. Ακριβώς γιατί έπρεπε οι προτεργάτες, ιδίως οι μαχόμενοι, να κρυφθούν μέσα στο πλήθος των ελληνικών πληθυσμών για να μπορέσουν να κρυφθούν. Και σε μια ανωνυμία. Ακριβώς. Να μην είναι γνωστοί. Έτσι. Είχαμε μετονομασίες, επιθέτων. Παρατσούκλια, τα οποία έγιναν επίθετα κλπ. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι. Έχοντας λοιπόν τους πληθυσμούς. Αυτό σημαίνει σε κάθε επανάσταση. Δεν είναι. Όχι βέβαια. Φαινόμενο. Δηλαδή, έτσι δρά ο λαός. Είπα, είναι αρχαίγονο αυτό. Το καταφύγιο. Μπράβο. Έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ένα πληθυσμό ο οποίος ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει ένα βάρβαρο αντίπαλο. Στρέφεται, μακροχρόνια θα δει ότι αυτό ήταν ατελέσφορο, προς τη Δύση, δηλαδή στους λαούς εκείνους της Ευρώπης, οι οποίοι είναι ομόθρησκοι, και προσδοκά από εκεί βοήθεια. Ναι. Η βοήθεια αυτή έρχεται με το σταγονόμετρο ίσα ίσα για να τους ξεσηκώνει και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα αυτών των λαών, οι οποίοι και τότε και τώρα επιδεικνύουν ένα οικονομικό κόμπλεξ, δηλαδή το πρώτο τους μέλημα είναι τα χρήματα.
Ναι. Και, και το επιδεικνύουν και σήμερα. Το βλέπουμε, το βλέπει ο ελληνικός λαός σήμερα και αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των Απολέοντα που λέει είναι στα Επτάνησα και λέει θα έρθω να σας σώσω και στην Ετωλακανίνα και να μου δώσει το δάσος του Ξηρόμερου, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Ναι, ακόμη και αυτά βλέπουμε. Ναι, βλέπαμε και ανταλλαγή, ζητάγανε οικόπεδα, ας πούμε. Ζητάγανε οικόπεδα τα οποία ήταν φιλέτα. Ναι. Και σήμερα φτάσαμε στο ίδιο πράγμα. Αλλά έτσι. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι πού. Ότι αυτά τα βουνά παρέχουν το πεδίο, το γυμναστήριο, το πεδίο βολής, όπου... Τις μικρές βουλές. Τις μικρές βουλές, είναι μικρές δημοκρατίες. Έτσι. Όπου από τη Χιμάρα της Βορείου Ηπείρου, μέχρι το Σούλι, μέχρι τα Άγραφα, μέχρι τη Μάνη, μέχρι τα Σφακιά, υπάρχει μια αλυσίδα αυτόνομων ελληνικών δημοκρατιών που αποτελούν τους πυρήνες, όπου διατηρείται το μάχημο πνεύμα της αντίστασης συνείδηση κατά του κατακτητού. Και η συνείδηση. Ακριβώς γιατί βασίζεται στη συνείδηση ότι δεν έχει να κάνει με κάτι πρωτόγνωρο, ότι κάτι που γεννιέται τότε, αλλά που είναι η αναβίωση της αρχαίας ελληνικής πατρίδας. Γι' αυτό και αυτό που άκουσες πρόσφατα σε κάποια εκπομπή που λέει η γέννηση ενός έθνους. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι τώρα στο κομπιούτερ, αυτό που βλέπουν οι φίλοι μας τώρα, αναγέννησης. Επίτρεψέ μου, είναι αναγέννησης. Είναι το λάθος. Είναι εδώ ακριβώς. Ξεκινάει από ένα λάθος. Ξεκινάει από ένα λάθος. Η γέννηση ενός έθνους. Δεν είναι γέννηση, δεν γεννάται ένα έθνος έτσι ξαφνικά με μια όποια κατάκτηση. Και μπορώ να στο ανατρέψω αυτό με δύο φράσεις. Με δύο φράσεις. Θα παρακαλέσω να με ακούσεις. Θα σου διαβάσω κάποια δύστιχα ποντιακά. Όπου μιλάνε για ελληνισμό πολύ καιρό πριν. Λέει. Την πόλη νόντας όριζε ο Έλεν Κωνσταντίνος, ο Έλληνας Κωνσταντίνος, με 15 σήμαντρα και 18 καμπάνες. Ποιον Έλληνα, αν δεν υπήρχε το εθνικό Έλλην, για ποιον Έλληνα μιλάει εδώ το δημοτικό τραγούδι πολύ πριν τους Τούρκους. Να, σαν τη μάνα που γεννά τα 30 χρόνια μίαν και 7 ιών τραντέλενων και νύφεν γαλοφόρων, δηλαδή γιο που είναι 30 φορές Έλληνας, τόσο γενναίος. Εγώ ήμουνα μάστορα σε ελληνικά τα κάστρα. Κι οι Έλληνες μεν όρισαν κατέβουση στην πόλη. Οι Έλληνες με όρισαν να κατέβω στην πόλη, γιατί ήμουν μάστρα σε ελληνικά κάστρα. Μιλάμε ότι αυτά είναι παραδοσιακά ποντιακά τραγούδια. Εκεί που λία και λαϊδούν και φλιβεράν λαλίαν, εκεί Έλληνοι επέθαναν μύρια τα παλικάρια. Συνθάλασαν κολυμπετής και σωμάλια πεχλιβάνιος, στον πόλεμο τραντέλινας ρωμαίικον παλικάρι. Δηλαδή βλέπουμε ότι το εθνικό Έλληνας δεν είναι ούτε φεύρημα του πλήθωνος γεμιστού, ούτε κανένας άλλου. Υπάρχει στη δημοτική ποιήση και απορώ, αυτοί οι άνθρωποι δεν έλαβαν υπόψη τους τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια να τραντέλαιναν, σκότωσαν και κείται ματωμένος. Είναι δηλαδή συνεχής η αναφορά στη ρίζα. Στο εθνικό Έλλην. Έτσι, είναι ακριβώς. Συνεχής. Δεν είναι ούτε έβριμα του Κοραή, ούτε του Παπαρηγόπουλου που λένε. Στα δημοτικά ποιήματα, αν ανοίξουν το Φοριέλ, αν ανοίξουν οποιονδήποτε έχει κάνει μια ανθολογία, σε δημόδη ποιήματα ελληνικά όλων των περιοχών και της Κρήτης και της Μάνης. Τη Μάνη να δεις πόσες φορές αναφέρεται ο Έλληνας. Απλώς διάλεξε αυτά έτσι. Θα σου αναφέρω λοιπόν συμπληρωματικά σε αυτό που είπες τόσο γλαφυρά, ότι ο Μέγας Γεώργιος Καστριώτης, για τον οποίο έχω γράψει στο βιβλίο μου βιβλίο τόσα, σου, για τον ο Σκεντέρμπεϊς ο περίφημος, που σήμερα θεωρείται ο βασιλιάς των Αλβανών, ενώ είναι Έλληνας άρχοντας πολεμιστής, Τουρκομάχος, επί 25 ολόκληρα χρόνια εμάχεται τους Τούρκους στην Ήπειρο, επικαλούμενος καταγωγή αρχαιοελληνική και λέγοντας σε επιστολές του προς τον Πάπα της Ρώμης και προς Ιταλούς φεουδάρχες, ότι οι στρατιώτες μου είναι απόγονοι των στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Πύρου. Ο δε Κωνσταντίνος Αριανίτης, τον οποίον ουδής γνωρίζει σήμερα, αλλά πρέπει να το πούμε και είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, αυτός ο άνθρωπος ήταν κουνιάδος του Σκεντέρμπεϊ. Ο Σκεντέρμπεϊς είχε πάρει την αδερφή του. Αυτός λοιπόν στο 1500 μαζί με τον Γκορκόνδυλο Κλαδά εισβάλλει και τον Ιωάννη Καστριώτη, τον γιο του μεγάλου Σκεντέρμπεϊ, εισβάλλουν στα χωριά της Χιμάρας, καταλαμβάνουν 60 χωριά, ξεσηκώνουν την Ήπειρο σε επανάσταση και μετά από μία δεκαετία επανέρχεται, εισβάλλει στην Αυλώνα και κατεβαίνει προς Ήπειρο και Θεσσαλία, επικαλούμενος καταγωγή από τον Μέγα Αλέξανδρο. Δηλητηριάζεται από τους Βενετούς
οι οποίοι δεν θέλουν οι Έλληνες να απελευθερωθούν με δικό τους ηγεμόνα, αλλά μόνο ως φόρου υποταγμένοι στους Βενετούς ή στους Γενοβέζους ή στους υπόλοιπους Δυτικούς. Δηλαδή απλώς να αλλάξουμε αφεντικά. Ποιοι? Αυτοί οι άνθρωποι που εμάχονται ακριβώς για να απελευθερωθούν ως Έλληνες. Πρέπει να προσθέσω σε αυτό και σου έχω δώσει το έβριμά μου μια επιστολή των Χυμαριωτών, οι οποίοι ζητούν βοήθεια από την Ρωσία, την Τσαρική Ρωσία, την Εκατερίνη και τον Πέτρο, να έρθει να επέμβει στην χώρα του, στην περιοχή της σημερινής. Αυτό αργότερα βέβαια. Ναι, αργότερα. Ναι, ναι. Και επικαλούνται ότι ξέρετε ποιοι είμαστε εμείς, γιατί τώρα δεν μας γνωρίζετε, δεν ξέρετε ποιοι είμαστε, δεν έχουμε μια νομική υπόσταση, μια κρατική υπόσταση, αλλά εμείς είμαστε οι Χάωνες. Εμείς δηλαδή είμαστε εκείνος ο σπουδαίος, ο λαός που ήταν μαζί με τους Μολοσσούς. Ο προϊστορικός. Ο εντός εισαγωγικών προϊστορικός λαός. Δηλαδή οι άνθρωποι κάνουν αναγωγή για να δηλώσουν εθνονυμικό, να δηλώσουν καταγωγή, κάνουν αναγωγή σε ένα έθνος το οποίο υπήρχε πριν 2.000 χρόνια από εκείνη τη στιγμή που γράφουν αυτό που γράφουν. Άρα λοιπόν, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας λένε ότι ένα έθνος γεννήθηκε τώρα ξαφνικά? Έτσι, μπαμ, το 1500, 1600, 1800. Και ότι δεν έχει ρίζα, δεν ήταν και πιο πριν κάτι άλλο και δεν μπορεί να ανατρέχει στις ρίζες αυτές που κάνουν τα μέλη του περήφανα. Γιατί εδώ είναι ένα συγκεκριμένο στοιχείο το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ένας λαός είναι τόσο περήφανος, είναι τόσο πολύ δημιουργικός, γιατί ακριβώς νιώθει ότι πατάει τα πόδια του στη γη και αυτή η γη από κάτω έχει τα κόκαλα των προγόνων του. Είναι ακριβώς το στοιχείο εκείνο που δημιουργεί υπερηφάνεια. Θέλουν λοιπόν να μην έχει ο ελληνικός λαός η νεολαία του υπερηφάνεια? Δεν πρέπει, γίνεται απαξίωση αν είναι δυνατόν του κολοκοτρών. Ο ελληνικός λαός έχει μάθει, ακριβώς γιατί είναι κολοβή η διδασκαλία στα σχολεία μας, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν στους Έλληνες ότι υπάρχουν 11 γενιές κολοκοτρονέων. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω, ότι ακόμα απόγονοι αυτών των πολεμιστών και των μεγάλων ηγετών υπάρχουν ακόμα σήμερα και ζουν. Οι Μποτσαρέοι έχουν ακόμα, ας πούμε. Βεβαίως, αλλά εγώ δεν θέλω για το τωρινό. Θέλω να πάω πίσω. Γιατί όταν λέει ο Τάκης ο Κανδυλώρος στον αρματολισμό της Πελοποννήσου ότι ο πρώτος κολοκοτρώνης, όχι με αυτό το επώνυμο, γιατί μετέπειτα τους δόθηκε, ο Τριαντάφυλλος της Εργίνης, γεννήθηκε γύρω στο 1500. Δηλαδή δεν απέχουμε ούτε 50 χρόνια από την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Οι Τούρκοι λοιπόν μπορούν να επικαλούνται τους Σουλτάνους που είχαν. Εμείς μπορούμε να επικαλούμαστε, τουλάχιστον στην Πελοπόννησο, τον κάθε κολοκοτρώνη που δρούσε στην κάθε εξέγερση, γιατί εδώ πρέπει να το πούμε, έχουμε αλλεπάλληλες εξεγέρσεις. Επιχειρήσαν να μας πούνε ότι αυτοί οι 2-3 πρώτοι αιώνες της Τουρκοκρατίας, που είπαμε ότι τους θεωρούσαν ιδηλιακούς, ήτανε γεμάτοι ποταμούς αιμάτων. Και τουλάχιστον στην Πελοπόννησο, σε κάθε επανάσταση, υπήρχε και ένας πρόγονος του Θοδωρή Κολοκοτρώνη. Ναι, και δεν γεννήθηκε τυχαία ο Κολοκοτρώνης. Ούτε ξαφνικά ξεφυτρώνεται. Ή οι υπόλοιποι που είπες εσύ. Αλλά πρόσεξε λίγο, γιατί ο Ανδρούτσος δεν έχει γενιά πίσω του τεράστια. Τον πατέρα τον Ανδρούτσο και προηγουμένως. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι κάτι πολύ απλό, γιατί για να καταλάβεις ότι δεν είναι ανιστόρητο, απλώς δεν λένε μερικά πράγματα. Η Κρήτη επαναστάτησε επισήμως 6 φορές. Η Κρήτη έκανε 6 μεγάλες επαναστάσεις. Έτσι, επισήμως. Τώρα, το πόσες μικρές είχε σε κάθε χωριό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχει φτάσει στην εκπομπή μας μια επιστολή από τον Νίκο τον Μαστοράκη, τον καθηγητή Ανώτατης Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, που θέλω να την διαβάσει, να την ακούσει είναι, ο κόσμος. Αναφέρεται σχετικά στην εκπομπή που λες και στο αυτή την. Την οτροπία που εκφράζεται. Και λέει, χθες βράδυ παρακολουθήσαμε την έναρξη της ομολογουμένως εξόχως ενδιαφέρουσας σειράς ντοκιμαντέρ για το 1821. Συγχαρητήρια και σε εσάς, αναφέρεται στον δημιουργό της σειράς, και στο σταθμό σας που σε καιρούς της απόλυτης μηδενιστικής παρακμής, εσείς έχετε το κουράγιο και την ψυχική δύναμη και ασχολείστε με αυτά τα εθνικά και ιστορικά ζητήματα. Η δουλειά που έκανε η ομάδα σας είναι όντως σπουδαία και πρέπει να την παρακολουθήσει ο κάθε Έλληνας. Ωστόσο, έμεινα εμβρόντιτος, άναυδος και αποσβολωμένος όταν άκουσα από έναν τηλεοπτικό σταθμό με την υψηλότερη εγκυρότητα στον χώρο των ελληνικών ΜΜΕ ότι η Επανάσταση του 21 ήταν επανάσταση κατά των Τσιφλικάδων ήτι των φεουδαρχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αν το δεχτούμε αυτό, τότε παρακαλώ, γιατί δεν επαναστάτησαν μαζί με τους Έλληνες και οι Τούρκοι που, όπως είπατε στην εκπομπή σας, επίσης καταπιέζονται από τους Τσιφλικάδες μεγαλοϊδιοκτήτες? Είναι μια πολύ απλή ερώτηση αυτή. Θα ήθελα ακόμη να παρατηρήσω ότι ένας από τους έγκριτους καλεσμένους σας,
πανεπιστημιακός καθηγητής, μου διαφεύγει το όνομα, ορθά κατέθεσε την άποψη ότι όντως υπήρχαν κρυφά σχολιά όταν είχαμε περιόδους διωχμών και περιόδους εντόνου εξισλαμισμού. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Παρουσίτ, τον κύριο Τάδε, να διαρριγνύει τα ημάτια του περί του δίθεν μύθου του κρυφού σχολιού, που όπως φαίνεται μόνο μύθος δεν ήταν, αλλά ήταν η πραγματικότητα έστω και σε κάποιες περιπτώσεις. Είμαι στη διάθεσή σας, επί τη βάση ιστορικών εγγράφων και επιστημονικών δεδομένων, να σας παρουσιάσω την παραδοσιακή άποψη, εντός εισαγωγικών, δηλαδή ότι η Επανάσταση του 21 ήταν πρωτίστως εθνική και όχι επανάσταση κατά της αστικοτσιφλικάνικης. Ναι. Εκεί πρέπει να πάμε. Των φεουδαρχών που θέλετε να παρουσιάζετε. Ελπίζω από λάθος και όχι εσκεμμένα. Αυτή είναι μία μόνο από τις επιστολές. Έχουμε και άλλες που έχουν καταφτάσει. Θα τις διαβάσουμε και αυτές. Ανθρώπων... Γιώργο, επίτρεψέ μου. Το να αναπαράγουμε το τι υπόθηκε μέσω των επιστολών είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να μείνουμε σε κάποια στοιχεία τα οποία κραυγάζουν και αποσιωπήθηκαν. Πώς είναι δυνατόν να περιγράφεις μια τέτοια περίοδο και να μην περιγράφεις το πιο σπαρακτικό γεγονός, το οποίο κατ' επανάληψη συνέβη εις βάρος των ελληνικών πληθυσμών? Ποιο ήταν αυτό? Το παιδομάζωμα. Έχω εδώ, στο βιβλίο μου «Ιδού οι Τούρκοι», το φιρμάνι το οποίο εξέδωσε ο Σερασκέρης της Ρούμελης στις 29 Μαρτίου 1601. Καθίσταται γνωστόν ότι από τις συστάσεως του μεγάλου Οσμανικού κράτους ήθιστε, όπως δια τη σύσταση και οργάνωση των γενναίων γενιτσαρικών μου ταγμάτων, στρατεύονται και αποστέλλονται εις τα οτζάκια, δηλαδή στρατόπεδα κέντρα εκπαιδεύσεως, των γενιτσάρων οι από 15 έως 20 ετών καλήμορφοι, αρτιμελείς και προς πόλεμο κατάλληλοι νέοι των απίστων. Φαντάσου λοιπόν, εσύ έχεις δύο αγόρια, εγώ έχω ένα αγόρι, να σου παίρνουν το πρώτο σου παιδί ή το καλύτερο κατά αυτούς ή το μοναδικό που μπορεί να έχει ένας άλλος. Εάν αυτό επιτρέπει να έχουν οι Τούρκοι και οι Έλληνες αγαστή σύμπνοια και συνεργασία. Και αγαστή σχέση. Επίτρεψέ μου, ναι. Άκου τη συνέχεια και θα φρίξεις. Οι αποσταλμένοι μπουμπασίριδες, καθ' υψηλή μου εντολήν, έχουν το δικαίωμα όπως, εφόσον παρίσταται ανάγκη, εφαρμόσουν τις διατάξεις του γνωστού ιερού Φετφά, διάταγμα, συμφώνως προς το οποίο, όταν τις των απίστων γονέων ή άλλος τις αντισταθεί στην παράδοση του γενιτσάρου ιού του, θα απαγχωνίζεται ευθύς εις το κατόφλιον της θύρας του, του αίματός του θεωρουμένου άνευ αξίας. Αφιερωμένο εξαιρετικά στους αφελείς, αλλά και στους μη αφελείς οπαδούς της ελληνοτουρκικής φιλίας. Εγώ θεωρώ ότι μόνο αυτό το φιρμάνι θα έπρεπε να κάνει να σιωπήσουν αυτές οι φωνές οι τόσο υποβολημαίες και από αλλού, κατά τη δική μου άποψη, ενεργούμενες. Και μιλάς για το 1601, δηλαδή 150 χρόνια μετά από την πτώση. Περιττό να σου πω ότι με μόνο το φιρμάνι ξεσηκώθηκε όλη η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Ρούμελη, για να μην δώσουν τα παιδιά. Ναι. Τι απλούστερο. Ναι. 1600. 1600. 1600. Και το ξαναείχαμε και στη συνέχεια. Σε πολλές περιοχές είχε δικαίωμα ο αγάς της περιοχής να εκδίδει δικά του φιρμάνια σχετικά και παρόμοια, και όχι μόνο για στρατιωτικούς λόγους, αλλά και για όποιο λόγο ήθελε αυτός. Και μετά αυτά τα παιδιά δεν ξέραμε και πού πήγανε. Γιατί είναι πολλά απλό. Πωλήθηκαν και ως σκλάβοι στα παζάρια της Ανατολής. Γιώργο μου, μην κουράζεσαι, είναι απλό. Ήτανε ακριβώς η χρήση των μουλαριών. Να στο πω έτσι. Ναι, το μουλάρι δεν τεκνοποιεί. Τέτοια μας δώσαν μετά τον πόλεμο οι σύμμαχοι, δεν μας χορηγήσανε άλογα για να μην γεννήσουν και έχουμε απογόνους και σαν Έλληνες αποκτήσουμε ζώα. Μας δώσαν μουλάρια. Οι Τούρκοι λοιπόν παίρνανε τα καλύτερα παιδιά, τα κάνανε γενιτσάρους, είτε στρατιωτικούς είτε διοικητικούς, δεν τους επέτρεπαν τον γάμο και τους χρησιμοποιούσαν όσο ζούσαν και μετά όσοι επιβιώναν πεθαίνανε και τελείωνε. Οι οποίοι ζούσαν σε γκέτο, σε κλειστά, σε στρατόπεδα κλπ. Έτσι, σε στρατόπεδα, ελεγχόμενα. Αυτή ήταν η τύχη των Ελληνοπαίδων και των Σερβοπαίδων και των Βουλγαροπαίδων και των Αλβανοπαίδων. Ακριβώς, για να μην μιλάμε. Αλλά κυρίως των Ελληνοπαίδων. Και πρέπει να πούμε και για τη μεγάλη σφαγή η οποία έγινε το 1830 των Γενιτσάρων, ας πούμε, όταν αποφάσισαν αυτοί να. Α, η δολιότητα των Τούρκων. Έτσι, αφού τους χρησιμοποιήσανε, ναι. Τους καλέσαν δήθεν να τους δώσουν τους μισθούς και τους περάσαν μαχαίρια. Στη μεγάλη πλατεία. Ναι. Υπάρχει εκπληκτική περιγραφή του Ρώσου, του Δημήτρη, πάνω σε αυτό, γιατί ήταν παρόν, είχε πάει να κάνει περιγραφή της Κωνσταντινούπολης και ήταν παρόν την ώρα που σφάζεται ο πληθυσμός των Γενιτσάρων. Δηλαδή, σφάζω το γουρούνι για να το σφάξω.
το μεγαλώνω, το παχαίνω το γουρούνι για να το σφάξω. Είναι κατεξοχήν η τουρκική πρακτική πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Έτσι. Και ισχύει ακόμα και σήμερα όταν μιλάνε για την. Και μια πληροφορία πάνω σε αυτό. Ξέρεις την περιοχή της Αρβανιτιάς στον Ναύπλιο. Ακριβώς η ονομασία αυτή έχει βγει γιατί. Και εκεί μέσα στο κάστρο του Ναυπλίου καλέσανε τους αρχηγούς των Αλβανών μισθοφόρων που είχαν οι Τούρκοι και τους βάζανε ένα-ένα στο γραφείο που θα παίρναν τα λεφτά. Τους αποκεφαλίζαν και τους πετάγανε από κάτω. Ναι. Και αυτή η περιοχή ονομάζεται σήμερα Αρβανιτιά από αυτό το δολερό γεγονός της συμπεριφοράς των Τούρκων. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μιλάμε μόνο για το τι πάθαν οι Έλληνες, ότι θέλουμε να καταλάβουν. Ναι, είναι και οι υπόλοιποι λαοί. Έτσι, ότι είναι και οι υπόλοιποι λαοί, ότι το τάγμα των Χατζιμπεκτάς, αυτοί οι περίφημοι δερβίσιδες που πήγαν να κάνουν την επανάσταση μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με μια θρησκεία. Ως αίρεση, μάλλον. Ως αίρεση ξεκίνησε. Που είναι μια θρησκεία που συγκέρασε χριστιανικά στοιχεία και μουσουλμανικά στοιχεία και είχε και ένα νεωτερισμό και είχε και υψηλότερο επίπεδο μυστικισμό και φιλοσοφία. Επειδή είχαν πάρα πολλά χρήματα μαζέψει στην Καπαδοκία οι Μπεκτασίδες αυτοί, τους φώναξε ο Κεμάλ. Τους φώναξε μέσα σε μεγάλο ναό για να του δώσουν τα νομιμοποιούσε και τους έκανε επίσημη θρησκεία του κράτους, να του φέρουν τα χρυσάφια από τις εκκλησίες τους. Πήγανε αυτοί με καλή προαίρεση γιατί δεν υπήρχε και άλλη. Και εκεί πέρα μέσα τους σφάξανε. Και οι οπαδοί, Τούρκοι υπήκοοι ήταν αυτοί, έτσι δεν ήταν Έλληνες, ούτε Σέρβοι. Ούτε, δηλαδή αυτή είναι μια τακτική και πρακτική των Τούρκων. Θέλεις και χειρότερο. Μήπως ξεχνάμε τι κάνανε, ας πούμε, πως... Ναι, θα σου πω, υπάρχει χειρότερο. Ναι. Δηλαδή ανατριχιαστικότερο και κοινικότερο. Γεγονός. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων, το τουρκικό κεμαλικό κράτος ζήτησε από τους Αμερικανούς και Αγγλικούς οργανισμούς ασφάλισης ποιοι Αρμένοι ήταν ασφαλισμένοι. Και επειδή δεν είχαν πλέον απογόνους, ως κρατική υπόσταση ζητήσαν να εισπράξουν τα ασφάλιστρα. Δηλαδή σφάξανε το λαό των Αρμενίων και ζητάγανε και τα ασφάλιστα. Μια χαρά πρακτική και τακτική. Έτσι. Σε πρόσφατους χρόνους. Σε πρόσφατους χρόνους, 20ος αιώνας. Λοιπόν, εδώ σταματάει το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Κάνουμε μια μικρή στάση για ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής στην Αθηνά με τον Γρηγόρη Κωσιβάκη και τον Γιώργο Λεκάκη. Φίλοι και φίλες, αυτής εδώ της εκπομπής είναι Αθηνά, μια εκπομπή που έχει έναν και μόνο στόχο, να θυμίσει ορισμένα πράγματα, γιατί πιστεύω ότι η λύθη είναι πολύ μεγάλη παγίδα και μάλιστα και οι έντεχνοι όταν σε οδηγούν προς μια τεχνική λύθη, είναι σαν να σε οδηγούν σε μια παγίδα από όπου δεν έχει επιστροφή. Η λύθη προκύπτει από το λάς, από το πέτρα, από την ταφόπλακα που ρίχνεις σε κάτι για να το τελειώσεις, να το πεθάνεις. Αυτό δεν αρμόζει σε έναν λαό, δεν ταιριάζει σε έναν λαό που έχει μια τόσο μεγάλη ιστορία. Ίσως ταιριάζει σε λαό ο οποίος έκανε εγκλήματα, που θέλει να τα ξεχάσει. Ίσως ταιριάζει σε έναν λαό που έκανε γενοκτονίες και έσφαξε και θέλει να τα ξεχάσει, να μην τα θυμούνται οι υπηκόοι του. Ένας λαός όμως, ο οποίος υμνείται σε όλον τον κόσμο, σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλους τους συγγραφείς, όλους τους αιώνες, για την φιλοσοφία που έφερε στον πλανήτη, για το υψηλό πνεύμα που έφερε σε αυτόν τον κόσμο, τότε αυτός ο λαός δεν δικαιούται να πέσει στη λύθη. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και να προσφέρουμε στους συμπατριώτες μας μια υπενθύμηση ότι Ελλάς τι σημαίνει? Φωτεινή χώρα. Φωτεινή πέτρα. Η χώρα, ναι. Έτσι πέτρα, το, ναι. Το είπαμε. Ελλάς. Ελλάς, η πέτρα. Έτσι. Του ήλιου. Η πέτρα όπου. Έτσι. Ο ήλιος αντανακλάει και φωτίζει και λοιπά. Έτσι. Και γενικώς ο πνευματικός. Είναι γεγονός ότι επιστημονικά καταγεγραμμένο ότι είμαστε η πιο φωτεινή χώρα στον κόσμο. Και μάλιστα έχουμε και κάποια σημεία μας, όπως είναι η Δήλο, τα Κύθυρα και κάποια άλλα νησιά. Η Αμοργός, που έχουν ακόμα και τώρα που συζητούμε, που έχουν αλλάξει οι κλιματολογικές συνθήκες, τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στον πλανήτη. Έτσι. Αυτό αυτόματα καθιστά αυτόν τον λαό πολύ πιο ζεστό λαό. Ο ήλιος δίνει, προσφέρει ζέστα. Δεν προσφέρει ζέστη, έλεγε ο παππούς μου, ζέστα. Είναι άλλη λέξη η ζέστα και άλλη. Έχει, όπως τα ακούσει, έχει θερμότητα. Έχει θερμότητα, ναι. Αυτό τους κάνει πιο ζεστούς τους ανθρώπους, πιο γλυκούς, τους φέρνει πιο κοντά μεταξύ τους σε σχέση με κάποιους λαούς όπου συνεχώς βρέχει, συνεχώς έχει χιόνια. Είναι πιο κρύο. Μα είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι ακριβώς οι κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδος συνέβαλαν σε αυτή την πρωτοπορία των αρχαίων προϊστορικών, ιστορικών, κλασικών αρχαίων προγόνων μας, και αυτή η πνευματική υπεροχή που υπήρξε, και δεν είμαστε εμείς
που τη λέμε γιατί έτσι καμαρώνουμε, είναι αποδεδειγμένη και παραδεκτή, οφείλεται ακριβώς σε αυτό το κλίμα της Ελλάδος. Αυτό το ζηλευτό κλίμα που γέννησε αυτούς τους ανθρώπους, από τους οποίους εμείς καταγόμαστε. Και πρέπει να ξέρουμε ότι καταγόμαστε, για να μπορούμε να μιλάμε για συνεχείς αναγεννήσεις που συμβαίνουν μετά από τις καταιγίδες που συνεπάγονται οι εισβολές των Περσών, των Γαλατών, των Ρωμαίων, Βενετών, των Τούρκων, Ισπανών. Ναι, έτσι. Αλλά αυτά όλα πρέπει να διδάσκονται. Έτσι. Όταν λοιπόν επιχειρείται με ένα τέτοιο τρόπο, δόλιο θα έλεγα, να εμφανιστούν οι Έλληνες ότι ήταν με τους αγκαλιά με τους κατακτητές τους, αυτό σημαίνει ή ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πλέον εθνική συνείδηση ή από κάπου κατευθύνονται, και αυτό πρέπει να το αποκαλύψουμε και να το στυλιτεύσουμε. Θα ήθελα να σου πω, σε όλη αυτή την ώρα που μίλαγε, σκεφτόμουν, άρα για αν ήταν στην παρέα μας ο Καραϊσκάκης, εδώ δίπλα μας, ή ο Μπότσαρης ή ο Κολοκοτρώνης, και μας άκουγε να συζητάμε και τα βλέπω όλα αυτά τα πράγματα. Τι αντίδραση πιστεύει? Καλά, του Καραϊσκάκη την αντίδραση την ξέρω. Μπορώ να τη φανταστώ. Είναι γεγονός. Έτσι είναι πολύ. Ο αείδημος Μάρκος που λένε όμως, ο τόσο γλυκός όπως περιγράφεται και στο λόγο του και στη συμπεριφορά του, ο οποίος όταν άκουγε βομολογίες κοκκίνιζε σαν κορίτσι, έβγαλε λόγο κάποτε στην Βουλή της Δυτικής Ελλάδος, όπου μπήκε με τη λερή του φουστανέλα και το αφήνοντας τα όπλα. Και οι βουλευτές έμειναν κατάπληκτοι από τις παρενέσεις του, που απεκάλυπταν μια βαθύτατη γνώση της ελληνικής ιστορίας και της αισθήσεως της καταγωγής του. Αυτά τα πράγματα δεν τα γράφουν τα σημερινά διδασκόμενα βιβλία, και αυτό είναι το δυστύχημα το μεγάλο. Γιατί κάθε ένας από αυτούς τους θεωρητικά αμόρφωτους επαναστάτες της εποχής του 21 ήταν ένας θησαυρός γνώσεως. Και αυτό αποκαλύφθηκε με τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι αυτός ο αγρίκος ενδεχομένως. Τι γραμματικές γνώσεις είχε? Τι γραμματικές είχε? Τίποτα. Και όμως αυτά που άφησε πίσω του είναι μια διαθήκη, είναι μια ηλιάδα. Είναι ακόμα Ευαγγέλιο. Και είναι ένα από τα βιβλία που πρέπει τα σχολεία να τα διδάσκουν, τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη. Όμως σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσες, δηλαδή οι άνθρωποι που ξεσηκώθηκαν στο Ιάσιο. Εκείνος ο περίφημος λόχος, ο ιερός λόχος, που κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν μακριά από την κοιτίδα τους. Έχω γράψει ένα ποίημα γι' αυτό, αλλά ξέρεις τα ποίηματά μου, εγώ δεν τα εκδίδω προς το παρόν. Ειλικρινά μου θύμισες κάτι πολύ συγκινητικό. Φανταστείτε τα Ελληνόπουλα που σπουδάζανε σε όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης, με το άκουσμα της επαναστατικής κινήσεως του Ιψηλάντη, έσπευσαν. Παράτησαν σπουδές, σπίτια, κάποια ζεστασιά, κάποια βολή που είχε ο καθένας, ναι, από την άκρη της Ευρώπης και από τις άλλες σπουδαίες πολιτείες όπου είχαν πολιτισμό και ζούσαν μια χαρά σε ελευθερία. Προφανώς. Και καρπώνονταν κάποια αγαθά. Και έσπευσαν να αντιθούν στρατιώτες υπό τις διαταγές του Αλέξανδρου Ψηλάνη. Γιατί? Για κάτι που ίσως να γινόταν. Ναι. Ίσως να δημιουργείται ο κράτος. Δηλαδή, αν πετύχαινε. Που δεν υπήρχε καταγεγραμμένο. Δηλαδή, απλά ακούγαν ότι είναι απόγονοι των Ελλήνων. Φαντάζω, το ξέρω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα μου πεις ότι δεν είχαν συνείδηση, δεν είχαν το εθνικό μέσα τους. Δηλαδή, είναι τόσο αστείο να το συζητάμε αυτό το πράγμα. Τι ευγενέστερο. Τι ευγενέστερο και τι μεγάλο και τι σπουδαίο. Και πού? Όχι στην Ελλάδα. Ήταν η πρόσκληση στην Αθήνα, το καταλαβαίνω. Που τότε η Αθήνα δεν ήταν πρωτεύουσα όπως είναι σήμερα. Γινόταν, εν πάση περιπτώσει, στα Ιωάννινα η πρόσκληση, το καταλαβαίνω. Αλλά η πρόσκληση έγινε στη Μολδοβλαχία, επάνω ψηλά στον Πόντο, δηλαδή έξω πάνω από το Δούναβι. Ναι, έξω από τα Ιωθώτα, έξω από τα γνωστά χωρικά ύδατα, έξω λοιπόν, και εκεί πήγανε, όπου τους κάλεσε το εθνονυμικό Ελλάς, όπου τους κάλεσε η λέξη πάμε για ελληνική επανάσταση, πήγανε και ας ήτανε 6.000 χιλιόμετρα μακριά από την Κυριακή. Με την ονομασία Ιερός Λόχος, που παραπέμπει στον αντίστοιχο Ιερό Λόχο των Θηβαίων. Με μια απλή αναγωγή πηγαίνει εκεί πέρα. Και πρόσεξε να δεις, και ο Δημήτρης Ψηλάντης πέθανε πάνω από τη Θήβα, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι συγκλονιστικά η ιστορία. Όταν τη βάλεις κάτω σαν κομμάτι από ένα παζλ, είναι συγκλονιστικό. Μα κάτω από κάθε πέτρα κρύβεται και μια τέτοια ιστορία. Πέτρα ελληνική. Ναι. Είτε στην Ελλάδα, είτε στη Μικρά Ασία, είτε σε όλα τα Βαλκάνια, είτε στην κάτω Ιταλία. Ναι. Μην ξεχνάμε την κάτω Ιταλία. Ναι, βέβαια. Έτσι, με τα ελληνόφωνα χωριά της, που ακόμη και σήμερα μιλάνε ελληνικά, όπου τα επώνυμά τους, αν ανοίξει κάποιος Έλληνας που θα επισκεφτεί το Λέτσε της κάτω Ιταλίας,
ας πάρει τον τηλεφωνικό κατάλογο και ας προσπαθήσει να κάνει μία σταχυολόγηση των επιθέτων που θυμίζουν Ελλάδα. Θα βρει πάνω από 40 ελληνικά επώνυμα, τα οποία αντιστοιχούν σε πάνω από 9 με 10.000 Έλληνες καταγωγής που κατοικούν στο τακούνι της Ιταλικής Μπότας. Επίσης πρέπει να πούμε, οι οποίοι δεν ήταν επειδή θέλαν να πάνε εκεί πέρα, έτσι, ο δρόμος ήταν πανάρχαιος, ανοιχτός από τους Μινωίτες και τους Λάκωνες και τους υπόλοιπους, ανοιχτός ο διάβλος να πηγαίνουν έρχονται στην κάτω Ιταλία. Υπήρχαν ρίζες εκεί πέρα και πήγαν και τις ξαναβρήκανε. Και μετά με την πτώση της πόλεως ξαναπήγανε πάλι και το 1204 άλλη φυγή αυτή πάλι προς τα εκεί. Όμως κάτι συγκλονιστικό που δεν έχει αναφερθεί και καθόλου σε όλη αυτή την ιστορία με αυτές τις εκπομπές, που προσπάθησαν κάποια πράγματα να μαζέψουν σε μια δεύτερη εκπομπή, λίγο να, σαν βρεγμένες γάτες εμφανιστήκανε, γιατί ξεσηκώθηκε ο ελληνισμός και όλα τα μπλοκ και, ο κάθε σκεφτόμενος Έλληνας, είναι ότι τι γλώσσα μιλούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Όταν έχεις χάσει το έθνος σου, χάνεται και η γλώσσα. Δηλαδή ποιος διατηρεί την ελληνική γλώσσα όταν τελειώνει το ελληνικό έθνος. Και γιατί να τη διατηρήσει? Και αν ήθελε να περνάει καλά με τον Τούρκο, θα πρέπει να μιλάει τουρκικά. Και θα πρέπει να γράφει στα τουρκικά. Και δεν θα πρέπει να υπήρχε ούτε δημοτική μουσική, ούτε δημοτική γραφή, δηλαδή δημοτική ποιήση, και ούτε κάποιοι φουκαράδες να στείλουν τυπογραφία σε τουρκοκρατούμενη χώρα εδώ πέρα για να βγάλουν ελληνικά βιβλία. Γιατί η πρώτη απόπειρα δημιουργίας τυπογραφείου να βγάλει ελληνικά βιβλία ξεκίνησε από το Παρίσι με κάποια μικροχρήματα που διεράνου μαζεύτηκαν από την ελληνική παροικία. Αυτό σημαίνει Παρίσι, σημαίνει παροικία. Έφτασαν και στη Βενετία. Αργότερα. Το 14ο αιώνα σου μιλάω, για 1470, κάπου εκεί. Φτάνει μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας. Φτάνει στην Κεφαλονιά, όπου δεν ιδρύεται για κάποιους λόγους, δεν μπορούν να το συναρμολογήσουν. Φτάνει κομμάτι-κομμάτι το τυπογραφείο στο μεταξύ. Πηγαίνει στο Άγιο Όρος, όπου εγκαθιδίεται στη Λαύρα, και φεύγουν οι μοναχοί από το Όρος προς την Ρωσία να πάνε να βρουν χρήματα, να κάνουν έρανο στην ελληνική παροικία της Ρωσίας, να κάνουν χρήματα να έρθουν να λειτουργήσουν το τυπογραφείο. Και με τον Λάσκαρη. Σου συμπληρώνω ότι και στη Μοσχόπολη που αναφέραμε πριν, υπήρχε τυπογραφείο. Και πάνε με τον Λάσκαρη, ο οποίος το βοηθάει όλο αυτό από την Κωνσταντινούπολη με χρήματα και αυτός να λειτουργήσει. Ο Ιανός. Ναι, μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή. Ιανός Λάσκαρη. Αυτοί οι άνθρωποι τι προσπαθούσαν να γράψουν βιβλία για ένα έθνος που δεν υπάρχει. Προσπαθούσαν να εκδώσουν βιβλία. Ο Κοραής τι προσπαθούσε να κάνει? Γιατί έλεγε ο Κοραής, από την παιδεία άρξαστε, να ξεκινήσετε από την παιδεία. Και Γιώργο μου, το παίρνεις το βιβλίο, το διαβάζεις και σε ακούει και κάποιος άλλος, γιατί διαβάζαν φωναχτά. Βέβαια. Είτε στο κρυφό σχολείο που θέλεις, είτε κάπου αλλού. Το συζητήσουμε αυτό για το κρυφό σχολείο. Πρόσεξε όμως, τι αναγωγή σου κάνω εγώ. Άρα, σήμερα, αφού υπάρχει αυτή η ενορχήστρωση, δεν θέλουν να ακούμε ελληνικό λόγο. Και τι να ακούμε? Αυτόν που παράγεται από τα τουρκικά σύριαλ που κατά σύστημα μας προβάλλουν από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, για να συνηθίσει το αυτί του σημερινού Έλληνα στην τουρκική γλώσσα και να μην μας φαίνεται σαν κάτι ξένο, αλλά σαν κάτι οικείο, για να μπορεί να προωθηθεί η ταυτόχρονη σχέση που προβάλλεται, που την είχαμε υποτίθεται από την τουρκοκρατία. Να γιατί δεν είναι αθώα όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, και πρέπει να πούμε στον κόσμο τώρα, για να συζητήσουμε λίγο το θέμα του κρυφού σχολείου, γιατί πολύ μελάνη ρίχτηκε, πολλά γράφτηκαν στα blog κλπ. Όποιος έχει πάει και έχει επισκεφθεί κατ' ελάχιστον μονές στην Ήπειρο, στα υψηλά βουνά επάνω της Ήπειρου, που ήταν κατά κάποιο τρόπο φύλαξαν και μονή της Κυπίνας, και φύλαξαν σε κάθε το βράχο, ναι. Φύλαξαν και βιβλιοθήκες εκεί πέρα μέσα, έτσι, μπορεί να τα δει αυτά πίσω από κάποιες πιατοθήκες, πίσω που κρυφά ανοίγαν περάσματα και υπόγεια πηγαίναν προς τα κάτω στο Άργος. Στο Άργος έχουμε σχολείο το 1700, το 18ο αιώνα, αρχές του 18ου αιώνα, έχουμε ελληνικό σχολείο. Τι δίδασκαν αυτοί οι άνθρωποι? Με χρήματα του Περούκα, ενός Έλληνα από Ιταλικής καταγωγής. Ιταλικής καταγωγής, ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τι έκαναν? Και το κρυφό σχολείο, γιατί ήταν κρυφό και δεν ήταν φανερό αφού επιτρεπόταν? Γιατί έμεινε αυτό το κρυφό σχολείο να λέγεται? Που οι φίλοι και οι γείτονες θα το βλέπαν με συμπάθεια, αν ήταν έτσι. Και ο κατακτητής θα ενδιαφερόταν να έχει παιδεία ο κατακτημένος του κλπ. Μόνο στον Αλή Πασά, στην περιοχή του Αλή Πασά, και όταν αυτός τα έσπασε πια με την πύλη, άνθησαν λίγο τα ελληνικά γράμματα και βοηθήθηκαν από τον Αλή για άλλους λόγους, για δικούς του λόγους που ήθελε αυτός. Γιατί αυτά που χτίστηκαν μέσα στα Γιάννενα, ίσως η σχολή και τα άλλα εκπαιδευτήρια,
παρήχανε και κάποιο δόσιμο στον Αλή, ο οποίος δεν χόρτενε ποτέ εισπράττοντας. Είχε και κάποιο εμπορικό και δόλιο λόγο και πολιτικό λόγο. Είχε συμφέρον, ήταν σαφές. Είχε συμφέρον και πολιτικό και οικονομικό. Ναι. Λοιπόν, το κρυφό σχολείο υπήρχε. Δεν υπήρχε παντού και δεν υπήρχε με την έννοια και την ευρύτητα που η Εκκλησία μετά το πήγε να το καρποθεί και πήγε να το καπελώσει και αυτό ότι να εμείς είχαμε ένα κρυφό σχολείο. Όχι, γιατί και η Εκκλησία δεν έπαιξε και τον καλύτερο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Έχουμε πολλά ράματα για τη γούνα της, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα. Ναι, δεν έπαιξε και τον καλύτερο ρόλο σε αυτή την ιστορία, έτσι. Αλλά δεν έγινε σίγουρα με την ένταση που η Εκκλησία το καπελώθηκε το κρυφό σχολείο. Αλλά υπήρχε. Υπήρχε αποφωτισμένους μικρούς ιερείς, παπάδες ενορίας θα λέγαμε σήμερα, οι οποίοι πήγαιναν κόντρα. Μικρή Αναστάση της Αλβανίας. Ναι. Τι μπορούμε να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο σήμερα. Και να σου πω και κάτι. Μακάρι να είχαμε κι άλλους τέτοιους. Ο Πατροκοσμάς, ο Αιτωλός, όταν έφτανε στα χωριά και έβλεπε ότι η εκκλησία είναι μεγαλύτερη από το σχολείο ή από έναν οίκημα που θα μπορούσε να γίνει σχολείο, έλεγε γκρεμίστε κομμάτι από αυτήν την εκκλησία και με τα τούβλα που υπάρχουν εδώ, το δομικό υλικό που υπάρχει εδώ πέρα, χτίστε ένα σχολείο. Δεν χρειάζονται μεγάλες εκκλησίες, χρειάζονται μεγάλα σχολιά. Ο Πατροκοσμάς ξεκινάει από την Αιτωλό Ακαρνανία και φτάνει μέχρι την Βόρειο Ήπειρο, όπου εκεί πέρα με προδοσία Εβραίων κρεμιέται. Ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί φρόντισε να γίνεται το παζάρι μέρα Σάββατο, που οι Εβραίοι δεν μπορούν να εμπορευτούν γιατί είναι σε πλήρη ακινησία για θρησκευτικούς λόγους. Και επειδή χάσανε τη δυνατότητα να εμπορεύονται και πέρασε το εμπόριο στα χέρια των Ελλήνων, φρόντισαν να πληρώσουν δολοφόνους και να τον σκοτώσουν. Και είχε πει ότι η Κυριακή είναι η μέρα προσευχής και του Θεού, έτσι και να κάνετε τα παζάρια σας την Κυριακή. Και να μεταφέρετε όλο αυτό λοιπόν. Εμπεριέχει το έθνος μέσα, εμπεριέχει τη συνείδηση μέσα, εμπεριέχει μέσα την μακραίωνε συνήθειες. Ακριβώς. Τη σύνδεση με το παρελθόν. Σχέσεις. Τη σύνδεση με το παρελθόν. Δεν είναι λοιπόν αποκομμένο. Και να σου πω και κάτι, τον 11ο αιώνα, τώρα πάμε πιο πριν και από την Οθωμανοκρατία, έχουμε βιβλία τυπωμένα του Ομήρου στο εξωτερικό, χειρόγραφα, αναγραμμένα. Όχι τυπωμένα, χειρόγραφα. Ναι, ναι, χειρόγραφα, αναγραμμένα, δεμένα ήθελα να πω με σπάγκο. Υπάρχει ακόμα ένα τέτοιο στο Πήλιο. Βιβλιοδέσιμο, ωραίο. Ναι, ναι. Υπάρχει ακόμα στο Πήλιο, τα οποία υπήρχαν στις μονές και διάβαζαν Ιλιάδα και Οδύσσια στα παιδιά τους και υπάρχουν μέχρι τώρα ακόμα στα παιδιά που μάθαιναν τα γράμματα τα ελληνικά. Δηλαδή, επρόκειτο περί εθνικής παιδείας. Ακριβώς. Τώρα, γιατί στις ημέρες μας κάποιοι δεν θέλουν η παιδεία μας να λέγεται εθνική. Τι προετοιμάζουν. Ναι. Άλλο ένα μη τυχαίο γεγονός και γιατί πρέπει να το αναφέρουμε. Γιατί ξεκινώντας από αυτό τον αιώνα που εσύ ανέφερες, τον 11ο, είμαστε στον 21ο. Έχουν περάσει 10 αιώνες. Γιατί λοιπόν τώρα πρέπει να πάψει η παιδεία να μη λέγεται εθνική. Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά ήθελα να σου πω το εξής, ότι τα μαθήματα που διδάσκονταν στα ελληνοσχολεία, όπως τα λέγανε τότε, για να τα ξεχωρίσουν από τα σχολεία τα επίσημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διδάσκονταν μαθηματικά, ελληνική γλώσσα, ελληνική και γραφή, ρητορία, για να μπορεί ο άλλος να μιλάει σωστά και να γράφει καλά, γεωγραφία, που επίσης σήμερα έχει καταργηθεί. Έχει απαξιωθεί. Έχει καταργηθεί. Έχει απαξιωθεί. Ναι. Δεν κάνουν γεωγραφία τα παιδιά στο σχολείο. Γεωγραφία. Ιστορία δεν διδάσκονταν τότε και αρχαία ελληνικά. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό να πούμε, ότι εκείνα τα ελληνοσχολεία, αν τα έβλεπες, ήταν, τα λέμε στην αρχιτεκτονική, στη λαογραφία, εψηλό σχήμα. Δηλαδή είχαν το γράμμα έψιλον. Αν τα δεις πως είναι, έχουν τρεις πτέρυγες και μία κάθετη η οποία τους ενώνει, ούτως ώστε να παραπέμπει στο έψιλον της Ελλάδος. Αυτό θα το δεις, ας πούμε, στο Δελβινάκι της Ηπείρου, του Πογονίου. Βεβαίως. Και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, τα κτίρια τα οποία κτίστηκαν για να είναι ελληνοσχολεία ήταν εψιλόσχημα. Αυτό είναι τόσο συγκλονιστικό να το καταλάβει κανείς, ώστε πηγαίνοντας στο σχολείο του να βλέπει από μακριά το σχήμα του γράμματος έψιλον, που σου σηκώνεται η τρίχα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, τα αγνοούν. Εάν τα αγνοούν, να κάτσουν σπίτι τους. Γιατί όταν βγαίνεις και λες τη μισή αλήθεια, τότε ευθύνεσαι για το υπόλοιπο μισό που δεν λες. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, Γιώργο. Το είπαμε. Εμείς πρέπει, και πολλοί άλλοι που αισθανόμαστε έτσι, θα πρέπει να βγάζουμε στον αφρό την αλήθεια. Η αλήθεια λοιπόν έχει πάρα πολλά στοιχεία να δείξει και προέρχεται μέσα από τα συγγράμματα εκλεκτών συγγραφέων,
με ελληνική συνείδηση, ακόμη και ξένων όμως που δέχονται και παραδέχονται την αξία της ελληνικότητος για την παγκοσμιότητα και όχι την παγκοσμιοποίηση. Η ελληνικότητα όταν είναι οικουμενική ωφελεί όλο τον κόσμο. Γιατί ακριβώς όλη αυτή η γνώση, όλη αυτή η δημιουργία, όλη αυτή η κατάκτηση του ανθρώπινου πνεύματος προέρχεται από τους αρχαίους προγόνους και όσο μπορούμε να τη διατηρούμε είναι καλό για την ανθρωπότητα. Και είναι το αντίπαλο δέος μπροστά σε αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση, δηλαδή στην κοπαδοποίηση των λαών μέσα από αυτές τις οικονομικές συνθήκες που προσπαθούν να μας επιβάλλουν, όπου θα πρέπει απλώς να επιβιώνουμε, να μην έχουμε χρόνο να σκεπτόμαστε, να μην έχουμε χρόνο να διαβάζουμε και να εκστασιαζόμαστε με εκπομπές όπου δρούν χουλιγκάνοι και οδαλίσκες, για να το πω με αυτές τις λέξεις, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και φυσικά να μην επιτρέπουν στον Έλληνα να μην του αφήνουν χρόνο να φιλοσοφεί. Γιατί αυτό είναι που δεν δεσμεύεται, αυτό είναι που δεν φυλακίζεται. Το πνεύμα το ελληνικό, το οποίο τίνει προς την φιλοσοφία, τίνει να βρει τον Θεό, τίνει να βρει το τέλειο. Έτσι. Ποιος έτεινε να βρει το θείο αυτό, το τέλειο? Θα σου πω έναν. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Για μένα ο πρώτος ζωγράφος σε όλο τον κόσμο. Σε όλα τα χρόνια. Άλλοι μπορεί να σου πούν Μιχαηλάγγελος, Λεωνάρντο Νταβίτσι και πάει λέγοντας. Εγώ θα σου πω όμως ότι αυτός ο κριτικός που βρέθηκε στο Τολέδο της Ισπανίας δεν έπαψε να είναι Έλληνας. Και γι' αυτό στην περίφημη ναυμαχία της Ναυπάκτου το 1571, όπου οι ενωμένοι ευρωπαϊκοί στόλοι αντιμετώπισαν τον τουρκικό και τον συνέτριψαν, και όπου μετήχαν τουλάχιστον 15 ελληνικά καράβια με Έλληνες πλοιάρχους και πληρώματα, υπήρχε καράβι το οποίο είχε επανδρωθεί με έξοδα του Θεοτοκόπουλου και πλοίαρχο τον αδερφό του. Να λοιπόν η ελληνικότητα από την άκρη της Ευρώπης διατηρείται και μάχεται στα νερά της Ναυπάκτου. Επίσης πρέπει να σου πω ότι δεν είναι τυχαίο το Τολέδο που επέλεξε ο Θεοτοκόπουλος για να πάει, και ο οποίος υπέγραφε και ως Ελ Γκρέκο. Ελ Γκρέκο, γνωστός Ελ Γκρέκο. Κυρίες και κύριοι, για να ξέρετε ότι ο άνθρωπος υπέγραφε ως Έλλην. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι υπέγραφε, το έβαζε σε κάθε. Αυτό το εθνονικό, πού το βρήκε και αυτός πάλι τώρα? Ήταν και αυτός ρατσιστής και εθνικιστής. Παρέπεμε στους Γκρεκούς. Ποιοι ήταν οι Γκρεκοί? Ήταν εθνικιστής. Πες το εσύ. Ήταν εθνικιστής ο Ελ Γκρέκο, πάντως. Ναι, ναι, προφανώς. Ήταν εθνικιστής. Πολύ. Οι Γκρεκοί, κυρίως. Καταδικαστέως. Ήταν Έλληνες οι οποίοι φύγανε από την Ελλάδα την εποχή του Δευκαλίωνος, την εποχή του Έλληνος. Ήταν ο Έλλην και ο Γκρεκός. Δύο αδέλφια ήταν αυτοί. Ο Έλλην με το λαό του έμεινε εδώ, ο Γκρεκός με το λαό του σηκώθηκαν και φύγανε και πήγανε στην Ιταλία και μοιράσανε τις περιουσίες τους, τα χωράφια τους. Αυτό είναι πολύ απλό. Εκεί μείνανε ως Γκρεκοί, εδώ πέρα μείνανε ως Έλληνες. Είναι πολύ απλό. Είναι δύο αδέλφια αυτοί. Δηλαδή μην τρελαθούμε εντελώς. Δηλαδή μην ξεχάσουμε την ιστορία. Ήθελα να σου πω για τον εθνικιστή, τον Θεοτοκόπουλο, ότι κάτι πάρα πολύ ωραίο για το Τολέδο που σου έλεγα. Όταν φτάνει στο Τολέδο και πηγαίνει στο μεγάλο μοναστήρι που έχει εκεί πέρα μέσα για να προσευχηθεί, μέσα εκεί ανακαλύπτει Αριστοτέλη. Ανακαλύπτει κείμενα, αρχαία ελληνικά κείμενα του Αριστοτέλη. Σε παπύρους και λοιπά. Παπύρους τα οποία είχαν διασωθεί στα ελληνικά. Ήταν αντιγραμμένα από έναν φιλόσοφο από την Αφροδισιάδα της Μικράς Ασίας και όχι στα αραβικά, γιατί αυτό που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι ο Αριστοτέλης και γενικά οι αρχαίοι μας συγγραφείς έφτασαν στη Δύση διαμέσου των Αράβων μεταφρασμένοι στα αραβικά. Αυτό είναι ένα τμήμα της αλήθειας. Ένα άλλο τμήμα της αλήθειας είναι όμως ότι υπήρχαν σε σπουδαία μοναστικά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης και στα ελληνικά τα αρχαία μας κείμενα και στα αρχαία ελληνικά. Νομίζω τα ότι για την Αφροδισιάδα αναφέρει στο βιβλίο σου «Η άγνωστη Μικρά Ασία». Ναι, ναι, έτσι, εκεί ναι. Το αναφέρω αυτό. Ναι. Ναι. Εκεί το αναφέρω λοιπόν. Αυτός λοιπόν ο εθνικιστής, ο Θεοτοκόπουλος, ο οποίος δεν σταμάτησε. Για φαντάσου τώρα εσύ να έγραφες Γρηγόρης Κωσιβάκης Έλλην δίπλα, ας πούμε, ναι. Ξέρω εγώ, όπως ο Θεόφιλος, όπως ο Καβάφης. Ένας μη εθνικιστής, εφοπλιστής δικός μας, πλειοκτήτης μάλλον, όταν έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974, αποκαλύφθηκε ότι είχε εφοδιάσει με πετρέλαιο τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Ναι. Αυτός βέβαια δεν ήταν εθνικιστής, ήταν σαφές, ήταν άνθρωπος της εποχής μας. Ναι, ήταν businessman. Ήταν businessman. Ήταν businessman και δεν τους αγγίζουν. Αυτοί έχουν άλλη πατρίδα και άλλο έτσι, Θεό. Ακριβώς. Έτσι ναι. Μην τους μπλέκουμε. Έτσι άλλη... μπορούμε να βρούμε και τη γραμμή
της καθοδήγησης, της χρηματοδότησης, της προετοιμασίας. Να σου πω κάτι, αυτός όμως είναι πιο καθαρός που λέει ότι εγώ κάνω τη δουλειά μου, εισπράττω λεφτά, κάνω αυτή τη δουλειά. Έτσι. Δεν, είναι πιο καθαρός από κάποιον άλλον ο οποίος έχει μια επίφαση κουστούμάτι και γραβατάτι και από είναι από υπουργείο σε υπουργείο και όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις πηγαίνει στο άλλο υπουργείο. Ο βαθμός καθαρότητας δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να μείνουμε όμως στο θέμα μας, γιατί ξεκίνησαμε από κάπου και πλατιάζουμε μεν, αλλά φαντάζομαι ευχάριστα και, και ωφέλιμα. Εμείς πρέπει να αποδεικνύουμε κόντρα σε αυτά που προσπαθούν να περάσουν ότι η περίοδος της τουρκοκρατίας δεν ήταν καθόλου μα καθόλου ειδηλιακή. Ευχάριστη. Ήταν μια εποχή όπου ζυμώθηκε το ελληνικό έθνος μέσα από τις φαγές, μέσα από τα πεδομαζώματα, μέσα από τις καταστροφές, μέσα από το ρημαδιό που άφηναν οι κατακτητές, βγήκαν αυτά τα λιοντάρια που δημιούργησαν το 21. Ναι. Αλλά πριν από αυτά υπήρξαν τα προηγούμενα λιοντάρια που κάναν αλλεπάλληλες επαναστάσεις και το 1600 και το 1700 μέχρι να φτάσουμε στο 1800. Και αυτά πρέπει να μην τα ξεχνάμε. Και να σου πω και το εξής, ότι κατά καιρούς έρχονταν ξένες δυνάμεις με αποστόλους που στέλνανε εδώ πέρα διάφορους και τους λέγανε ξεσηκωθείτε, η Ρωσία είναι μαζί σας. Ξεσηκωθείτε, η Ισπανία θα σας βοηθήσει. Ξεσηκωθείτε, οι Γάλλοι με τον Ναπολέον θα σας βοηθήσουν. Ξεσηκώνονταν οι καημένοι άνθρωποι. Σε κάθε στιγμή. Σε κάθε ποτέ στιγμή. Δεν είπαν όχι. Πανεύκολο ήταν για αυτό. Δηλαδή, λες και αν περνάγαν καλά, γιατί θα το κάνανε. Σωστά. Ξεσηκώθηκαν πάρα πολλές φορές. Μικρές ομάδες, γιατί ο καθένας πήγαινε, τι είχε, στην Ατολοκαρνανία δηλαδή, πηγαίνανε εκεί πέρα και ξεσηκώναν τον κόσμο, ας πούμε, στην Ευρυτανία, στα άγραφα κλπ. Και τους λέγανε ξεσηκωθείτε και έρχονται τα πλοία όπου να είναι. Ξεσηκώνονταν αυτοί οι καημένοι, 20-30 πόσοι ήταν, πηγαίνανε, παθαίνανε στραπάτσα μεγάλα γιατί ο εχθρός απέναντι είχε 15.000 άνδρες και αυτοί ήταν 20-30. Και αυτοί ξεσηκώνονταν με την ελπίδα ότι θα λάβουν πολεμοφόδια, θα λάβουν όπλα, θα λάβουν εφόδια και τους αφήνανε έτσι. Ναι. Αυτό συνέβη, ειλικρινά σου μιλάω επειδή το έχω ψάξει πολύ το θέμα, αλλά πάλι φορές. Και ήταν τόσο αφελής να το κάνουν. Όχι, ήταν τόσο πιεσμένοι, έτσι. Τόσο καταδυναστευόμενοι, τόσο το κύτταρο που η ελπίδα αυτό, ναι. Τους έδινε τη δύναμη να το κάνουν πολλές φορές και εν γνώση ότι μπορεί να έρθει η καταστροφή. Ναι, ότι δεν έχει ελπίδα αυτό το πράγμα. Είναι απέλπιδα η προσπάθεια αυτή. Έτσι εδώ πέρα. Ακριβώς. Και παρόλα αυτά έβλεπες ότι ξεσηκώνονταν και χάνανε και τις ζωές τους πάρα πολλοί από αυτούς και πάθανε πολύ μεγάλα στρατιωτικά στραπάτσα. Δηλαδή πολλά χωριά μετά από αυτό έρχονταν ο στρατός και τα ξεκλήριζε. Ο τουρκικός στρατός, ο οθωμανικός στρατός και τα ξεκλήριζε. Εν τω μεταξύ μέχρι να γίνουν όλες αυτές οι μάχες, οι μεγάλες δυνάμεις τα βρίσκανε με την πύλη, οπότε έφευγε ο απεσταλμένος, σταμάταγε ο ξεσηκωμός, έμεναν οι καημένοι πίσω, ρημαγμένοι και έρημοι και ορφανοί. Αυτό έγινε πάρα πολλές φορές. Εγώ ξέρω, μπορώ να σου πω για, τουλάχιστον για 100 φορές ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα στο πρώτο διάστημα το οποίο συζητούμε. Και ήταν όντως όπως το περιγράφουν, δηλαδή το κάθε χωριό σήκωνε ένα δικό του μπαϊράκι, να το πούμε έτσι, μια ανεξαρτησία δική του. Δεν ήταν οργανωμένο. Ήτανε... Πρώτα-πρώτα, πέρα από αυτό, υπήρχαν οι κλέφτες. Ο Κολοκοτρώνης λέει ότι κλέφτες ονομάστηκαν γιατί έκλεβαν την εξουσία. Δεν ήταν δηλαδή με τη σημερινή έννοια που μπορεί να ποινική. Είναι την ποινική ή την προσβλητική. Ακριβώς τότε, ακόμη το δημοτικό τραγούδι που εσύ ανέφερες, έλεγε ότι ο πατέρας καμάρωνε και ευχόταν το παιδί του να βγει κλέφτη στα βουνά, γιατί θα ήταν ελεύθερο εκεί. Και τι γίνεται εκεί πάνω στα βουνά, για να δούμε τι γίνεται. Εκεί λοιπόν ανδρώνονται μέσα από άσκηση, μέσα από πολεμικά παιχνίδια, μέσα από αθλητικές ασκήσεις, άνδρες τρομεροί, σε δύναμη, σε ταχύτητα, στο σημάδι που λέγανε, στο σημάδι, οι οποίοι ο καθένας μπορεί να τα βάλει με 5. Και πέρα από αυτό έχουν πλέον το πνεύμα της ελευθερίας, γιατί δεν αρκεί μόνο να είσαι σωματικά δυνατός, πρέπει να το έχεις και μέσα σου. Το βουνό σου δίνει έτσι το λοιπόν, πνεύμα της ελευθερίας. Αυτοί οι κλέφτες οι οποίοι εναλλασσόντουσαν με τους αρματολούς, εδώ πρέπει να εξηγήσουμε ότι οι αρματολοί ήταν φημισμένοι άνδρες πολεμικής αξίας, που οι Τούρκοι τους χρησιμοποιούσαν θέλοντας και μη, για να ελέγχουν την περιοχή, ένα είδος αστυνομίας, η οποία όμως δεν ήταν με τον κατακτητή, σε ελάχιστες φορές μπορεί να συνέβαινε αυτό, ήταν σε μυστική συμφωνία με τους κλέφτες που υποτίθεται ότι κατεδίωκαν. Και πολλές φορές εναλλάσσονταν στους δρόμους. Και στους ρόλους. Έτσι ακριβώς. Αυτή λοιπόν η μαγιά είναι η μαγιά της λευτεριάς. Οι κλέφτες
και αρματολή. Για την ελευθεριά όμως που έρχεται ως ονού, που είμαστε περίπου στα μισά της Οθωμανοκρατίας, θα μιλήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή μας, γιατί σήμερα αναλύσαμε το υπόβαθρο μιας επανάστασης, για το τι γίνεται ακριβώς στην επανάσταση, εκεί με τις Αγίες Λαύρες και όλα αυτά τα πράγματα. Θα τα μιλήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή, ωραία, που θα είμαστε και πάλι μαζί, φίλε μου Γρηγόρη, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος εχθρός ακόμα και των επαναστάσεων. Έτσι. Φίλοι μας, εδώ τελειώνει η εκπομπή Συν Αθηνά. Σε μια άλλη εκπομπή θα σας πούμε και τα υπόλοιπα. Μην φοβάστε, δεν θα κρύψουμε τίποτα εμείς.